Hello, hello, τι λέει, guys, είμαι ο Τασεφ και σήμερα παίζουμε Midnight Visitor. Δεν έχω ιδέα του τι είναι αυτό το παιχνίδι καθόλου. Το έχω δει απλά που το έχουν παίξει πάρα πολύ και μου άρεσε και εμένα σαν ιδέα ότι ήθελα και εγώ να το παίξω. Είδα ότι μου άρεσε το design του ουσιαστικά. Μου άρεσε τα γραφικά του και ο τρόπος ο οποίος είναι στημένο. Πάμε στο game! Okay, παίζει σαν ένα detective που μόλις έλυσε μια μεγάλη υπόθεση. Να, τώρα το μπουσταρισμένο εγώ σου έχει τα μάτια του πάνω σε ένα άλλο μυστήριο, σε μια άλλη υπόθεση. Μια γυναίκα πέθανε στο διαμέρισμά της και κανείς detective δεν μπορούσε να ξυγνιάσει το έγκλημα. Η υπόθεση πέστρεψε, δεν πρόλαβα να διαβάσω τι έλεγε μετά καθόλου. Sorry. Προσπαθώ να μεταφράζω παράλληλα και είναι αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Να φοβάσαι, να προσπαθείς να μεταφράσεις, you know, all this. Κλειστή. Θα μου πεις, το προφανές είναι να πας αυτή την πόρτα που έχει τα φώτα και τα αίματα. Αλλά, ήθελα να δω, τι άλλο μπορεί να ανοίγει, δεν ξέρεις ποτέ. Σε όλα τα παιχνίδια εγώ λουτάρω και ψάχνω τα πάντα. Πάντως το design τότε μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τσεκάρετε κλάστρες. Πολύ μπομπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα με τρομάζουν πιο πολύ αυτά τα games από τα άλλα. Okay. Έλα, ακόμα δεν ξεκίνησα, αν είναι δυνατόν. Okay, το πτώμα το έχουν αφήσει εδώ. Είναι μυστηρίου. Δεν υπάρχουν, λέει, πτώματα, αποτυπώματα που να δείχνουν ότι έφυγε. Okay. Δεν μπορούσα να βρω το όπλο του εγκλήματος. Μάλλον μπορεί να είναι κρυμμένο κάπου εδώ γύρω. Την πυροβόλησαν. Okay. Ωραία, τα μπανίγει. Το μάτι του detective. Ας δούμε τι γίνεται. Δεν θα πάμε στο προφανές σημείο που είναι εδώ. Θα κάνουμε... ήτανε μυστήρια. Δύο μπουκάλια κρασί, δύο ποτήρια και δύο κουτάκια κινέζικο. Ήταν με γκομενάκι. Σίγουρα δεν ξέρει να μαγειρεύει. Είναι αλκοόλα. Έχουμε κάποια στοιχεία ήδη. Ωραία. Έχουμε και φακό. Πάλι καλά. Συγγνώμη. Βιβλία. Βίντεο. Που δεν μπορώ να περάσω τώρα να το δω. Λογικά θα βάλω κάποια κασέτα γιατί μου τα αναβοσβήνει. Δεν ήξερα ότι αυτή ούτε τον κομμενάκι που φέρνει αλλάζει λάμπες. Ντόνα. Μήπως ήταν μπάτσος ο εγκληματίας. Μίλκ. Έξω από το ψυγείο. Περίεργα. Για να δούμε τι γίνεται. Είναι κλειδωμένο. Άρα ψάχνουμε κάποιο κλειδί. Οχτώ η ώρα. Αυτός ο χαμένος άφησε την μπροστά πόρτα ανοιχτή. Θα τον σκοτώσω με το που γυρίσει. Άκουσα κάποια βήματα έξω. Φαίνεται σαν να είναι πίσω. Γιατί προσπαθεί να μπει από το παράθυρο. Ξέρει ότι είμαι εδώ. Πρέπει να είμαι σε επιφυλακή. Τώρα αυτό είναι το παράθυρο γιατί το πες. Τέλος πάντων. Θα έχουμε ένα στοιχείο παραπάνω. Ωραία. Θα κλείσουμε.
Εδώ πέρα μπορεί να κρύβει κανένα κλειδί, κάτι. Παράθυρο ανοιχτό. Δεν μπορώ να τσεκάρω το παράθυρο. Ας τσεκάρουμε όλα τα ντουλάπια. Yay! Κάνε ένα στοιχείο. Πού μπορεί να είναι το κλειδί του δωματίου? Εδώ, μήπως? Όχι. Δεν μπορώ να σκύψω. Με αυτά δεν κάνω interact. Ωραία. Ούτε εδώ κάνω interact. Να το κλειδί. Πώς γίνεται να μην το είδα αυτό πριν? Κάνει κάποιες αναλλαγές στον ήχο που μπορεί να είναι επειδή κάτι γίνεται trigger ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό με το παράθυρο που είπε όμως εγώ θα το ξεγνιάσω γιατί μου έχει μείνει. Πάμε να δούμε εδώ μέσα τι γίνεται. Α, είναι μεγάλο το σπίτι. Καμό. Ωπα. Να το. Βρήκα το μέρτρο μου, γιατί δεν μου το. Γιατί δεν το σημείωσε. Είδα καλά, είχε μια κάμερα. Είχε κάμερα. Οκ. Ωραία, πρέπει να βρω το security. Την εγγραφή της κάμερας. Γούσταρε λίγο, δε θύλα. Ήτανε λίγο horror fan. Θα βλέπε τα βίντεο μου. Ωραία. Πολύ που φέγγει φακός. Κλειδωμένα, κλειδωμένα. Πάντα. Τα 13. Δεν είναι εδώ. Βρήκα κάποιον να μαλακίζεται. Έπρεπε να τη σκοτώσω ή θα τίνασε την κάλυψή μου στον αέρα. Δεν πίστευα ποτέ στα φαντάσματα. Αλλά τώρα που έχει γυρίσει για εκδίκηση, μετανοώ που τη σκότωσα. Τίμμα. Το μουανμα. Τίμμα βασικά. Τίμ, φίλε μου, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Μ' αρέσει που μετανιώνεις που τις κόντωσες επειδή απλά αυτό. Και όχι ότι είναι κακό γενικότερα να κάνεις κάτι τέτοιο. Ωραία. Τι μαγόρι μου. Ήθελες τα. Και παθές τα, δεν λένε. Ρούφα τώρα. Αρχικά. Κουκλίτσα μου, εγώ δεν σου φταίω σε τίποτα. Εγώ δεν έκανα. Χέστηκε. Τι έφαγες ρε μεξικάνικο, έφαγες. Αυτό το είχα πάθει μια φορά που είχα πάει Μέχικο. Μεχικάνικο από Κηφισιά ένα μαγαζί, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Άδεια σε όλο το μαγαζί μετά που καταλαβαίνετε. Σταμάτα να παράς! Σταμάτα! Κινοκλητικό! Εδώ είσαι, όχι. Πού βαράς!
Άντε τώρα. Σταμάτα. Δεν έχω ανοίξει τέτοια, τι έκανα. Άνοιξε. Τι χάσω που είμαι, τόση ώρα δεν το είχα ανοιγμένο. Μπορεί να βρει κανένα στοιχείο παραπάνω. Α, βρήκα ότι ο Τίμ τη σκότωσε, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι αρκετό στοιχείο. Και έχω βρει και ένα όπλο, τι άλλο να πω. Θυμάμαι ότι... Όχι, 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 όχι πάλι τα ίδια. Άνοιξε την πόρτα. Ναι, όχι, το κατάλαβα, χέστηκε πάνω σου. Όχι, εφιάλισε το μεξικάλικο. Τι πρέπει να κάνω. Όχι! Με κυνηγάει ακόμα! Φύγε! Καμός! Άσε με! Δεν κατάλαβα γιατί εγώ δεν έφταγα σε κάτι. Ο Τιμ την έφαγε. Ο Τιμ την... Οκ. Μου άρεσαν φουλ τα γραφικά του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφαγε εμένα. Ο Τιμ της έφταιγε. Εγώ πήγα να βρω για ποιος την έφαγε και έφαγε αυτή εμένα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα γραφικά του, ξαναλέω. Μου άρεσε πάρα πολύ το design του. Πιστεύω ότι είναι demo ακόμα. Άρα λογικά θα ακολουθήσει κάποια άλλη τροπή. Μου άρεσε φουλ αυτό το αστυνομικό μυστήριο που έχει, που ξεγνιάζει, που βρίσκει στοιχεία. Πιστεύω θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο έτσι, αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι demo. Άρα δεν μπορεί να έχει, να μην έχει να κάνει καν σχέση με αυτό το story. Μπορεί απλά να μας έδειξε κάτι παρεμφερές αυτό. Okay. Αυτό ήταν λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να γελάσατε. Εγώ τρόμαξα πραγματικά πολύ. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, άμα θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σε αυτό κάντε subscribe. Άμα θέλετε να χάσετε κανένα βίντεο, πατήστε το καμπανάκι. Γράψτε μου κάτω στα comments ποια game θα θέλετε να δείτε στο μέλλον από μένα. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye.